Καλησπέρα σε όλους τους πιλοτάρες μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πριν ξεκινήσω, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Το 2020 να είναι γεμάτο ευτυχία και χαρά. Και το κυριότερο, να έχουμε υγεία. Και φυσικά πάρα πολλές πτήσεις. Σήμερα, τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Βουπάκι. Το συγκεκριμένο δεν είναι δικό μου. Μου το έχει στείλει ένας φίλος από την Καλαμάτα. Για να το μοντάρουμε, για να το ρυθμίσουμε, μου έχει στείλει μαζί και την τηλεκατεύθυνση και τις μπαταριούλες του. Είναι αυτό όπως βλέπετε. Μομπούρα λοιπόν. Δεν ξέρω εγώ τι έχω πάθει. Εγώ πάντως παιδιά, μοντούλα το πρόφερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά το κουτάκι μας. Όπως βλέπουμε απ' έξω, F3 5,8 VDTX είναι το σήμα, OSD Betaflight. Μομπούλα 7. XM Plus, θα τα δούμε μία όλα γύρω γύρω. Εδώ μας λέει FR Sky, αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε για να δούμε πώς θα συνδέσουμε τον δέκτη με τον μπομπό. Δηλαδή με τη τηλεκατεύθυνσή μας. Είναι Europe, Pavla, LBT, όπως και η τηλεκατεύθυνσή μας. Εδώ, Europe, LBT. Συνεχίζουμε σιγά σιγά ανοίγοντας το κουτάκι. Λοιπόν, να σας δείξω και εδώ οδηγίες χρήσης για το πώς να το συνδέσουμε, πώς να το μοντάρουμε. Αυτό είναι το manual για το δεκτάκι μας. Εδώ έχουμε έλικες και ανταλλακτικά, κατσαβιδάκι και ιστορίες. Και εδώ έχουμε ένα φορτιστή. Είναι USB. Είναι για πιο μικρές μπαταρίες και πιο μεγάλες. Και εδώ πάμε στο μωρό μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδέσουμε τον drone στο Betaflight και να κάνουμε τις πρώτες ρυθμίσεις. 12. Connect. Οπότε βλέπουμε εδώ συνδέεται. Ορίστε. Συνδέθηκε λοιπόν. Ξεκινάμε. Serial RX. Μισό λεπτάκι να πάρω και τις οδηγίες του, να τις έχω μπροστά μου. Betaflight λοιπόν, είμαστε support. Serial RX επιλέγουμε εδώ. Πάμε μετά. Configuration. Εγώ έχω ξαναμπεί πριν, τα είχα ρυθμίσει. Απλώς τώρα σας τα λέω και εσάς λίγο πιο για να τα δείτε κι εσείς. Ώστε όταν πάτε να κάνετε κι εσείς το setup στο συγκεκριμένο drone, να έχετε κάποιο βίντεο, να έχετε μια μικρή βοήθεια για να μην ψάχνεστε ESC και motor. Εδώ πάμε και επιλέγουμε DSOT 600. Συνεχίζουμε. Πάμε στο System Configuration, 8 kHz και εδώ βάζουμε 2 kHz. Εδώ γράφουμε ένα όνομα, πώς θέλουμε να ονομάσουμε το κουπάκι μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω, στο S-Bus, Serial-Based Receiver, S-Bus. Και μετά επιλέγουμε και από κάτω, πατάμε το βελάκι εδώ πέρα και πάμε, πατάμε S-Bus και εδώ. Save and Reboot. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι καλό θα ήταν να κάνετε και ένα save στο CLI. Τι εννοώ CLI, πάτε εδώ πέρα, πληκτρολογείτε στα αγγλικά save. Είμαι μεγάλα, είμαι μικρά. Πατάτε Enter. Και έτοιμο. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι τώρα συνεχίζουμε, receiver, θα το δούμε και στην πορεία αυτά εδώ βέβαια, να συνδέσουμε πρώτη τηλεκατεύθυνσή μας, mode, εδώ θα φτιάξουμε το arm κτλ. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς κάνουμε bind. Όπως είπαμε, και το drone μας και η τηλεκατεύθυνσή μας είναι Europe LBT, οπότε είναι πιο απλός ο τρόπος να το συνδέσουμε. Ο δέκτης μας είναι XM Plus. Λοιπόν, πάμε να ξαναφτιάξουμε ένα μοντέλο. 1, 2, 3. Αυτό είναι το πάνω κάτω.
Οπότε το βάζουμε στο channel 3. Channel 3 είναι το γκάζι μας. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και αυτά αργότερα. 2. Εδώ βάζουμε 1. Εδώ βάζουμε 2. Και εδώ βάζουμε το 4. Πατάμε confirm και έτοιμο. Πάμε τώρα πάλι page, ανεβαίνουμε επάνω και πάμε εδώ που λέει bind κτλ. Όπως βλέπουμε εδώ στις οδηγίες, ο συγκεκριμένος δέκτης είναι FRSky D16 mode. Βάζουμε εδώ D16 mode. Από, όπα, bind, εδώ πατάμε telemetry off. Και τώρα αυτό κάνει αυτό το θόρυβο που ακούμε και ξεκινά τη διαδικασία του να ψάχνει να βρει δέκτη. Εδώ μέσα θα το ανοίξω για να σας βοηθήσω. Εδώ λοιπόν το έχουμε ανοίξει. Έχει το μπιπεράκι που είναι για το θόρυβο και από κάτω έχει το δεκτάκι μας. Το δεκτάκι έχει ένα κουμπάκι εδώ πέρα. Ένα πολύ πολύ μικρό κουμπάκι. Το πατάμε, το πιέζουμε ένα λεπτό κατσαβιδάκι και συνδέουμε την μπαταρία. Συνδέουμε την μπαταρία, το αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα, το αποσυνδέουμε, ξανασυνδέουμε την μπαταρία και πρέπει να μας ανάψει το πράσινο φωτάκι. Εάν μας ανάψει το πράσινο φωτάκι, σημαίνει ότι έχει γίνει το bind και έχει συνδεθεί με την τηλεκατεύθυνση. Πάμε να το δούμε. Να δω το κουμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα το πατήσω και θα πιέσω την μπαταρία να μπει για να κάνει bind. Θα το νιώσετε, κάνει ένα τικ. Το κουμπάκι το αφήνουμε, αποσυνδέουμε, κλείνουμε και την τηλεκατεύθυνση ενώ σταματάμε το bind και συνδέουμε πάλι την μπαταρία μας. Τώρα πρέπει να μας ανάψει πράσινο φωτάκι εδώ, που σημαίνει ότι έχει συνδεθεί η τηλεκατεύθυνση με το δεκτάκι μας. Να το δω. Καίει το πράσινο φωτάκι. Μισό λεπτό για να το ξαναβιδώσω. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε κάνει bind στον drone με την ταράνιση, με την τηλεκατεύθυνσή μας. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα όλη τη διαδικασία στο Betaflight πάλι. Ανοίγουμε την τηλεκατεύθυνσή μας. Ανοίγουμε την τηλεκατεύθυνσή μας. Εδώ η κοπελίτσα μας μιλάει. Το ξανασυνδέουμε. Πάμε 12. Ωραία, μπήκε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο receiver. Θα πάμε εδώ στο receiver. Τώρα, εγώ θα κινώ τα joystick και πρέπει να παίζουν. Να το. Παίζουν όλα, παίζουν σωστά. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά, πολύ ωραία. Mode. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τα mode. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τον διακόπτη που θέλουμε για να ενεργοποιούμε, για να κάνουμε arm το quad μας. Σε αυτό το σημείο τώρα, τι γίνεται. Πρέπει να μπούμε μέσα στη τηλεκατεύθυνσή μας, να ενεργοποιήσουμε τα κανάλια μας. Να ενεργοποιήσουμε ποια κανάλια και για ποιες χρήσεις θέλουμε. Παράδειγμα, θα βάλουμε ένα κανάλι, ένα διακόπτη δηλαδή, για το arm. Για την ενεργοποίηση, ας πούμε, του drone. Έναν δεύτερο διακόπτη με τον οποίο θα ενεργοποιούμε τον buzzer. Δηλαδή, άμα μας έχει πέσει κάπου τον drone, κάπου μακριά, μέσα σε χόρτα, μέσα σε ένα θάμνο, οπουδήποτε, πατάμε τον διακόπτη, αρχίζει τον drone να σκούζει, να κάνει beep, 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 εφόσον έχει πάνω beeper, ή αλλιώς γίνεται και με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας τα motor. Θα το δούμε σε άλλη φάση αυτό. Και έτσι μπορούμε να βρούμε τον drone. Επίσης μπορούμε να ρυθμίσουμε το διακόπτη μας, έναν τρίτο διακόπτη, να έχουμε άκρο mode κτλ. Πατάμε μενού, page, 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 πάλι page, πάμε στα input και βάζουμε 5, πάμε εδώ, γράφουμε A, arm, με αυτόν τον δηλαδή το διακόπτη θα ενεργοποιούμε και θα απενεργοποιούμε τα μοτεράκια μας. Σε αυτή την περίπτωση
το ARM θα το βάλω στο διακόπτη SD. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να επιλέξουμε το διακόπτη, πάμε εδώ που λέει Source και κάνουμε το διακόπτη. Παίζουμε δύο φορές με διακόπτη να βρει. Βλέπουμε εδώ ότι αναβοσβήνει το SD. Πήρε το διακόπτη μας. Αυτός ο διακόπτης είναι το ARM. Πάμε λίγο πιο κάτω και γράφουμε buzz. Λοιπόν, αυτό το διακόπτη του buzzer θα το βάλω στο, θα το βάλω στο SF. Θα το βάλω σε αυτήν εδώ πέρα τη μεριά. Πάνω. Το μπαζεράκι μας. Είναι πολύ χρήσιμο, παιδιά. Το πήρε. Από ό,τι βλέπουμε, πατήσαμε το διακόπτη και έχει πάει SF. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε να φτιάξουμε κι άλλον ένα διακόπτη που θα είναι το άκρο. Θα το ονομάσουμε άκρο. Το ονομάσαμε άκρο λοιπόν. Συνεχίζουμε και πάμε, μου βγήκε S3, θα το βάλουμε το άκρο. Τώρα θα το βάλουμε σε αυτόν το διακόπτη το άκρο, σίγμα α. Στον αριστερά-αριστερά. Από ό,τι βλέπουμε το πήρε. Είμαστε έτοιμοι με τα input. Βγαίνουμε πίσω, συνεχίζουμε και πάμε στο mixer. Mixer. Πήγαμε και στα mixer, ενεργοποιήσαμε το 5, το 6 και το 7, όπου είναι το, το ARM, το buzz, το buzzer δηλαδή και το άκρο, τα ενεργοποιήσαμε και πάμε τώρα να συνεχίσουμε πάλι στο Betaflight. Συνεχίζουμε λοιπόν στο Betaflight, στο πρόγραμμά μας, connect, έλα καρδουλίτσα μου, έλα αγαπούλα μου, γιατί μου το κάνεις αυτό, σε ευχαριστώ, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο receiver, έλα αγάπη μου, πάμε συγγνώμη, στα mode, πάμε στο receiver. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, στο receiver, θα κινήσω τώρα το διακόπτη του ARM, του buzzer και του άκρο και θα δείτε ότι θα παίζουν οι ανάλογοι διακόπτες. Παίζουν οι διακόπτες, είχα ξεχάσει να βάλω την μπαταρία, παίζουν οι διακόπτες. Οπότε πάμε τώρα στα mode. Πάμε τώρα στα mode να φτιάξουμε τα διακοπτάκια μας. Πάμε εδώ, βάζουμε auto. Άμα βάλουμε auto και πατήσουμε τον ανάλογο διακόπτη, κατευθείαν θα ενεργοποιηθεί αυτό και θα βρει κατευθείαν το διακόπτη χωρίς να το επιλέξουμε. Μπορούμε και να το επιλέξουμε και από εδώ. Οπότε πάμε εδώ, το βάζουμε εδώ. Θέλουμε να κάνει ARM εδώ και όταν το σηκώνω. Όταν το σηκώνω να κάνει ARM και όταν το κατεβάζω. Το βάζω εδώ. Πάμε στο beeper. Πάμε και βάζουμε το beeper auto, το βάζουμε εδώ, save και πάμε και βάζουμε και το horizon στον διακόπτη S-α. Να το. Είχα το διακόπτη και με το που το άνοιξα παίζει. Λοιπόν, πατάμε save, πάμε CLI. Και γράφουμε και εδώ, όπως σας είπα, καλό είναι να το κάνετε κι εσείς, να γράφετε save, πατάτε enter και ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε μήπως, να δούμε τι έχουμε κάνει. Για να δούμε. Λοιπόν, παίζει όλα μια χαρά. Μισό λεπτάκι να βάλω την μπαταρία από κάτω. Παίζει.
Λοιπόν, να μην το παιδεύουμε πολύ, ξέχασα να πω κάτι για το συγκεκριμένο drone. Όπως θα παρατηρήσατε σε αυτό το σημείο εδώ, έχει δύο τέτοιες ίδιες υποδοχές. Που σημαίνει, αυτό το ντρονάκι μπορεί να πετάξει και μονόσελο και δίσελο. Δηλαδή και με μία τέτοια μπαταρία, αλλά μπορεί να βάλουμε και δύο. Γι' αυτό και έρχεται μαζί με ένα πλαστικούλι. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το πλαστικούλι, το οποίο το βάζουμε από κάτω, πετάμε τη μία μπαταρία από κάτω, βάζουμε και μία δεύτερη μπαταρία από πάνω. Βλέπετε, και συνδέουμε το ένα φυσάκι στο ένα φυσάκι και το δεύτερο εδώ. Πάμε να το δούμε. Δείτε τι έγινε με το πρόγραμμα που κάνω screen recording. Θα το καταβήξουμε την GoPro. Πάμε να δούμε 2-3 ρυθμίσεις τελευταίες. Ωραία, OSD. Πάμε να του ρυθμίσουμε του ανθρώπου τώρα και λίγο το OSD. Θα του βάλουμε το voltage κάπου εδώ. Βέβαια, εγώ τώρα τα κάνω λίγο έτσι όπως να είναι. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε. Κάτι με τις μπαταρίες. Main bat voltage. Να το βάλουμε. Θα το βάλουμε κάπου εδώ δεξιά. Όπως το βάζω και εγώ. Fly mode. Να το βάλουμε και το fly mode. Craft VTX channel. Power. Θα το βάλουμε κάπου εδώ τα Watt. Εδώ μέσα το βάλουμε το τι mode έχει μέσα. Και θέλω και αυτό που είναι main. Να το. Αυτό είναι μια μπάρα η οποία μας δείχνει περίπου τη χωρητικότητα. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι μια μπαταρία και όσο αρχίζει και χάνεται το άσπρο σημαίνει ότι αδειάζει και η μπαταρία. Εντάξει. Δεν χρειάζεται, καλό είναι να κοιτάτε πάντα τα volt, τα volt ανακελή να μην πέφτουν ποτέ κάτω από 3,4 volt ανακελή ή 3,4 εφόσον είναι εδώ μονόσελη, disarmed, ωραία, αυτό θα αναβουζούν, θα λέει arm, disarm, ωραία, τι άλλο, εγώ λέω να μην το πειράξουμε άλλο, PID, το κατεβάσω super rate έχει 70 παντού, θα το βάλουμε, όχι, θα το βάλουμε 65 και θα το βάλουμε 20 expo. Πάμε να κάνουμε ένα save, πάμε CLI, πατάμε ξανά save, save. Save, πατάμε Enter, το πήρε. Arming, θα το βάλουμε 180. Σε αυτό εδώ που λέει Arming, παιδιά, εάν παράδειγμα το αφήσω εγώ 20 μοίρες, το drone πρέπει να είναι σχεδόν επίπεδο, ή 10 ή 5 ας πούμε μοίρες, το drone για να κάνει arm πρέπει να είναι σε επίπεδο σημείο. Εμείς μπορούμε να θέλουμε να πάμε να πετάξουμε σε κάποιο ανώμαλο έδαφος, μπορεί να μην βρίσκουμε κάτι επίπεδο και να χρειαστεί να το βάλουμε να έχει κλείσει. Οπότε πάμε για εδώ πέρα και βάζουμε 180. Δεν τα πειράζουμε αυτά. Tuning receiver. Ok. Πατάμε save and boot. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να το κάνουμε άλλη μια δοκιμαστική. Και βασικά να δούμε τι δουλεύει η εικόνα. Ωραία. Συνδέουμε την μπαταρία μας. Τώρα επειδή δεν θα πετάξουμε, βάζουμε τη μία μπαταρία και βάζω εδώ πέρα το σκατουλάκι. Παίζει. Παιδιά, παίζει. Θα προσπαθήσω να σας δείξω με την GoPro. Όσο μπορώ, κάτι το βάλω από εδώ. Όλα καλά. Για να δω. Arm, disarm. Λοιπόν, να βάλουμε τη δεύτερη μπαταρίουλα, λέω εγώ. Πάμε να το ξαναδούμε. Armed, air.
Ωραία. Πριν κλείσουμε το βίντεο, να του κάνουμε μια τελευταία δοκιμαστική εδώ μπροστά μας, ένα χοβεράκι, να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει και να το πακετάρουμε να το στείλω πίσω. Βάλαμε τις μπαταρίες, πάμε να του κάνουμε ένα χοβεράκι τελευταίο, να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καλά και να κλείσουμε. Έτοιμο το ντρονάκι μας. Πολύ ωραίο μου φαίνεται. Ίσως του κάνω και μια δοκιμαστική αύριο, εάν μας δώσει την άδεια το αφεντικό του. Οι ρυθμίσεις που κάναμε, όπως είπα και πριν, οι ρυθμίσεις που κάναμε σήμερα στο ντρονάκι είναι πολύ απλές. Είναι 2-3 βασικά πραγματάκια για να κάνουμε το ντρονάκι μας να πετάξει. Εμείς κάναμε τα βασικά. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο ίδιος για να φέρει το ντρόουν στο επίπεδο που θέλει. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το βιντεάκι. Ελπίζω όσοι θα κάνετε μια τέτοια αγορά να σας άρεσε το βίντεο, να σας βοήθησε έστω και λίγο. Ό,τι δεν σας αρέσει μπορείτε να πάτε κάτω και να το σχολιάσετε. Κάντε μα θέλετε ένα like και ένα subscribe να με βοηθήσετε να γίνουμε μεγάλη παρέα, να ανεβάζουμε πιο συχνά βιντεάκια. Σας ευχαριστώ που μείνετε και σε αυτό το βίντεο μαζί. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο.